Για την uh, επόμενη ώρα, για να κουραστούμε όπως πάντα την αθλητική επικαιρότητα. <σομίως> Μαζί θα είμαστε εκτάκτο και την ερχόμενη Δευτέρα στι 7 Φεβρουαρίου, ε, γιατί θα έχουμε να φιλοξενήσουμε το την προπονήτρια τη γυναικεία ομάδα Βόλη τη Αργυρούπολη. Μια ομάδα με την οποία συνεργάζεται και το. και μπορείτε να παρακολουθείτε το κανάλι μα. Ε, θα έχουμε λοιπόν εδώ την κυρία Δήμητρα Λιγογιάννη και είναι μεγάλη μα χαρά την Δευτέρα που μα είπε του μήνα στι 8 η ώρα το απόγευμα και νομίζω θα μα μιλήσει για το για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας να προκριθεί uh, τα play-off uh, ανόδου για την League uh, και τους στόχους της ομάδας από εδώ και πέρα και για την κατάσταση στο βόλιο στις μικρότερες και όχι. 3, Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου στις 8 αυτή η εκτακτή εκδοχή. εμείς εδώ στο κανονικό μα μας ραντεβού έχουμε να σχολιάσουμε αρκετά πραγματάκια σε μια εκπομπή που θα την ευκαιρώσουμε κυρίως στη μεταγραφική δραστηριότητα γιατί το μεταγραφικό παράθυρο στο ποδόσφαιρο ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της 31ης Ιανουαρίου, την περασμένη Δευτέρα και έτσι μπορούμε να κάνουμε μια αποτίμηση τι είδαμε μέσα... στο μεταγραφικό παράθυρο και ποιε ομάδες κερδισμένε και ποιε χαμένες. Ε, Δυστυχώ θα ξεκινήσουμε τα μεταγραφικά αναφέρομαι φυσικά στην α, δολοφονία του 19χρονου Άλκη, α, του οπαδού του Άρη στη Θεσσαλονίκη από α, οπαδούς α, του ΠΑΟΚ, με την αστυνομία να έχει ήδη προχωρήσει, γνωρίζουμε, ενό 23χρονου και να αρχίζονται οι έρευνε για να βρεθούν και οι υπόλοιποι που εμπλέκονται σε αυτό το δυσάρεστο περιστατικό, σε αυτή την α, δολοφονία του οπαδού. Ε, εντάξει, νομίζω ότι έχουν υποθεί πολλά πράγματα τις τελευταίες ημέρες. Ε, πραγματικά, καταρχά να πω πώς ήταν κινητικό, πώς ε, ο αθλητισμός, ε, ανεξαρτήτως αθλήματος και ομάδων, ε, παραστάθηκε ε, άρη και στην οικογένεια του αθλήματος. Είδαμε πολλές ομάδες για μια μέρα να αλλάζουν, για παράδειγμα, τα χρώματά τους, μαύρο, να δείξουν παράστασή του στον Άρη, είδαμε να γνώσει, είδαμε ωραίε κινήσει, χειρονομίε στα γήπεδα και κυρίω στο παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ για την Super League. Τα αφιερώσει στο αδικοχαμένο παιδί. αλλά κάποια στιγμή είναι δεδομένο πως θα πρέπει να σταματήσουν τα λόγια και οι κινήσεις και να προχωρήσουμε στις πράξεις. Δυστυχώ δεν είναι η πρώτη α, υπόθεση δολοφονίας για οπαδικά κίνητρα. Στην Ελλάδα ε, είναι στο χέρι της κοινωνίας, στο χέρι ολονών μας, να είναι η τελευταία. Ε, εξί, η κοινωνία μας πάσχει από πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Εκεί που λες ότι δεν έχει πιο κάτω, α, δεν έχει παρακάτω, ε, σίγουρα ανακαλύπτουμε πως ε, όντως μπορούν να γίνουν χειρότερα τα πράγματα είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο, κάτι που λύβει όλους, κάτι που έριξε βαριά τη σκιά του και σε αυτή την εβδομάδα στην αγωνιστική δραστηριότητα που είχαμε. Ε, σίγουρα την οικογένεια του θύματος δεν, μπορεί να παλύνει, δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο της η σύλληψη και μόνο του δράστη. Δεν θα φέρουν πίσω το παλικάρι αυτό που έφυγε από την ζωή. Αλλά μπορούμε σαν κοινωνία να μάθουμε από αυτό και να προσπαθήσουμε όλοι και οι ομάδες και οι φίλαθλοι, ο τύπος, όλοι από όλα τα πόστα να γίνουμε καλύτεροι από εδώ και πέρα. Μήπως και, μήπως και κάτι αλλάξει σε αυτή την χώρα και μπορέσουμε να ταινίσουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Ήταν έτσι ένα πολύ άσχημο τρόπο για να ξεκινήσει η εβδομάδα αυτή. Νομίζω ότι την περασμένη Δευτέρα έγινε το περιστατικό, ότι την περασμένη Δευτέρα έγινε γνωστό. Και ξαναλέω ότι είχαμε εμβόλυμη αγωνιστική στα γήπεδα τη Super League και όλα αυτά τα παιχνίδια έγιναν στη σκιά τη δολοφονία του 19χρονου οπαδού. πάμε ωστόσο στα. Να αρχίσουμε από την Super League. Μπορείς σίγουρα ήταν Άρη Σάικ. έτσι κι αλλιώς θα ξεχωρίσουμε. Αγωνιστικής. Ένας λόγος παραπάνω, ένας δυσάρρος λόγος βέβαια παραπάνω, μετά και την δολοφονία του οπαδού του Άρη. Ε, οι δύο ομάδες οι οποίες... Απέδωσαν έτσι ένα φόρο τιμή στον αδικοχαμένο φύλαθλο των α, Κιτρίνων πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι που όπως καταλαβαίνετε έγινε σε βαρύ κλίμα. Ε, ο Άρης πάντως πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη την οποία και αφιέρωσε στον Άλκη. Ε, μια νίκη η οποία ήρθε και με μια εντυπωσιακή εξέλιξη με την ΑΕΚ να εσωφαρίζει στο 85 τον γκολ του Διαέ, 44 και τον Άρη να βρίσκει τελικά τον γκολ τη νίκη το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με ένα πάρα πολύ ωραίο πλασέ του Σάκιτ. Ε, Όπω πάρα πολύ ωραίο γκολ ήταν και το γκολ του Αραούχο, ένα από τα πιο ωραία νομίζω που έχουμε δει φέτο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με έναν ανάποδο ψαλιδάκι από δύσκολη γωνία, πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο γκολ. Και προ τιμήν του Αργεντινού Επιθετικού τη Ένωση που και αυτό πήγε και αφιέρωσε τον γκολ του στον αδικοχαμένο οπαδό, θέλοντα να δείξει και αυτό τη συμπαράστασή του προς τους φίλους και την οικογένεια του Άρη. Μελανό σημείο βέβαια και έγινε πάρα πολύ κουβέντα γι' αυτό. Η αντίδραση του Τζαβέλα, του αμυντικού της ΑΕΚ, την ώρα που ο Ραούχο αφιέρωνε τον κόλ στον Άλκη, αυτός τον έπιασε η κάμερα να μιλάει με άσχημους χαρακτηρισμούς προς τους οπαδούς του Άρη για ένα περιστατικό το οποίο την επόμενη μέρα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram ο Τζαβέλα ζήτησε συγγνώμη. Και είπε χαρακτηριστικά ότι δεν έχει κάποια δικαιολογία για αυτό. Είπε ότι ήταν θολωμένο επειδή μια μικρή μερίδα παδών του Άρη, γιατί έτσι αλλιώ τα γήπεδα ακόμη με βάση τα μέτρα δεν μπορούν να φιλοξενήσουν σε μεγάλο ποσοστό φιλάθλους. στην Ελλάδα. Έβριζαν τον αμυντικό τη ΑΕΚ, όντω δεν υπάρχει δικαιολογία, ό,τι και να έγινε. Μιλάμε για έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή, έμπειρο, ούτε καν για κάποιον πιτσιρικά που μπορεί να πει ότι το αίμα του βράζει και είναι άπειρος ακόμη και ενδίδει σε, τέτοιες, σε τέτοια πράγματα, σε τέτοια περιστατικά. Ε, εντάξει, κρατάμε ότι ο διεθνής ποδοσφαιριστής ζήτησε συγγνώμη και προχωράμε. Ήταν πάντως μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα και πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο παιχνίδι όπου μετά και από αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη είναι ανάγκη επιτακτική περισσότερο από ποτέ οι ομάδες και οι οπαδοί να είναι ενωμένοι. Διάβασα κάπου σήμερα ότι ο Πάουκ και ο Άρης συμφώνησαν να δώσουν ένα φιλικό ε, στη μνήμη του Άλκη, ένα φιλικό, ε, μάλιστα, που, όπως καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι, ε, έχει συμβολικό χαρακτήρα και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στις δύο ομάδες για αυτήν την συμφωνία. Στο καθαρά αγωνιστικό ο Άρης πήρε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη και ήταν ένα οντέρμπι χορταστικό ε, και Ξαναλέω που το σφράγγισαν και δύο πολύ όμορφα γκολ προ το φινάλε. Αυτή η νίκη ήταν βάλσαμο για τον Άρη, μπορούμε να πούμε, γιατί προερχόταν από ε, άσχημα αποτελέσματα και φυσικά, βέβαια, ε, μπορεί να ανοίξει στο Αγρίνιο τον Πανατολικό με 0-2, την περασμένη αγωνιστική, αλλά προερχόταν από εκείνα τα τρία σερή παιχνίδια με τη Λαμία που ε, δεν είχε καταφέρει να σκοράρει, και μάλιστα και από εκείνο το παιχνίδι των προεμιτελικών του κυπέλου. Που αποκλείστηκε, τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, με εκείνο το πέναλτ που χάθηκε στο φινάλε τη παράταση. Μάλιστα, στο Αγρίνιο, ο Άρης έβαλε για πρώτη φορά γκολ μετά από πέντε σερή παιχνίδια, δεν κάνω λάθο. Ναι, τα τρία παιχνίδια με τη Λαμία και τα δύο, το ένα με τον Απόλλωνα και το άλλο με τον Παναθηναϊκό. Επομένω, καταλαβαίνετε πόσο σημαντική ήταν αυτή η νίκη για τον Άρη στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Ο Πάουκ δεν συνάντησε δυσκολίε, πέρασε από τη Ριζούπολη με 2-0. Κόντρο στην Απόλη με ένα ακόμη εύστοχημα απέναντι του Κούρτιτ, ο οποίο ε, με αυτά και με αυτά είναι ο πρώτο σκόρερ πλέον τη ε, κατηγορία, με 14 γκολ. Ε, ο Ολυμπιακό έκανε τα εύκολα δύσκολα νομίζω κόντρο στον πανετολικό, αλλά τέλο καλό, όλα καλά για του Ερυθρόλευκου. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ε, πριν από το 5 λεπτό ήταν μπροστά με 2-0 ε, με τα γκολ του Βαλμπουενά και του Γκάρι Ροντρίγκε που ήταν και ο MVP τη αναμέτρηση, αλλά πριν από το μισάωρο μείωσε ο πανετολικό σε 2-1. Και αυτό. Ε, έκανε το παιχνίδι να είναι ανοιχτό, σίγουρα. Το σκορ έφραυστο, αλλά στο 73 ο Γκάρι Ροντρίγκε με μια ωραία ατομική ενέργεια και ωραίο πλασέ, ωραίο τελείωμα. Επέστρεψε από τι υποχρεώσει του στο Κόπα Αφρικά με το πράσινο ακροτήρι, με δύο γκολ για τον Ολυμπιακό, τα πρώτα του. Με την ισοζώμη Ερθρόλη Ανέλα. Ε, και έτσι ο Ολυμπιακό διατήρησε αυτό το συν 9 από τον uh, ΠΑΟΚ. Και πλέον είναι στο συν 14 από την ΑΕΚ που υπέστη μία ακόμη ήττα. Είναι βαρύ το κλίμα. Την ΑΕΚ. Είναι πολλά τα αρνητικά αποτελέσματα. Ε, όχι μόνο είτε από τον Άρη, ήταν εκεί είτε από τον Βόλο πριν από λίγε μέρε με 2-1. Γενικά, εντό έδραση η ΑΕΚ ε, δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά. Τον τελευταίο ε, μήνα έχει εντό έδραση από τον Νόφη, από τον Πανετολικό και από τον ε, Βόλο. Ε, σε όλα τα τελευταία, εντό έδραση παιχνιδιά δηλαδή η ΑΕΚ έχει χάσει. Είναι σε δύσκολη θέση και ο Αργύρης Γιαννίκης, βέβαια, ο προπονητής της Ένωσης. Διάβασα σήμερα κάπου ότι ο, ο κύριος Μελισανίδης, ο πρόεδρος της ΣΑΕΚ, είπε στους παίχτες ότι ε, απέτυχαν, αλλά πήρε και αυτός μεγάλο μερίδιο της Ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στην ΑΕΚ αυτή την α, περίοδο. Και ε, πλέον α, είναι τελικός για την Ένωση το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης για την Ρεβάνς των προεμιτελικών του Κυπέλου με τον ΠΑΟΚ στη Ρεβάντος του 0-0 στην Τούμπα γιατί ο μοναδικός ρεαλιστικός στόχος για την ΑΕΚ πλέον είναι το, το κύπελο. Από εκεί και πέρα έγινε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, όφη Παναθηναϊκός, με, με την ομάδα του Γιωβάνοβιτ στον Παναθηναϊκό να είναι μπροστά με 1-2 μέχρι το 85 και εκεί όφη να κάνει μια εντυπωσιακή ανατροπή. Στο 85 ισοφάρισε με 2-2 και στο 90 συν 5 ε, έκανε το 3-2 ο Τσιλιανίδης. Δύο παιχνίδια που κρίθηκαν στο 95 που έδωσαν νίκες στις ομάδες που ήταν γηπεδούχες στο 95 σε αυτήν την αγωνιστική του Άρη και του Όφη. Μεγάλη νίκη για τον Όφη που είχε κάποια αρνητικά αποτελέσματα σε ρή. Ε, Όπω είπε και ο προποντή ο Νίκο Νιόπια, η ομάδα δεν άξιζε ε, να, πάρει, να μην πάρει τίποτα από τα τελευταία παιχνίδια γιατί έπαιζε. Σωστά, έπαιζε καλά, απλά ήταν άτυχη. Τώρα πάντω πήρε τρει βαθμού κόντρα στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό που έμεινε με 10 παίκτε το 1974 με τον Διδιαφάνιε και αυτό βέβαια εμ, επηρέασε, όσο να πει κανεί, την εξέλιξη του παιχνιδιού. Και μεγάλο πραγματιστή σε αυτό το παιχνίδι ήταν ο Κοσμά Τηλιανίδη που πέτυχε τον γκολ για τον Όφη, τον γκολ τη νίκη. Ένα παίκτη που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, είχε ένα πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό και για πολύ μεγάλο διάστημα εκτό. Ε, αλλά σίγουρα χαροποιεί τους πάντες ε, να επιστρέφουν ποδοσφαιριστές μετά από μια μεγά, τόσο μεγάλη περιπέτεια με την υγεία τους και να αποδεικνύονται καθοριστικοί στο φινάλε ξανά για τις ομάδες τους. Από εκεί και πέρα τι άλλα αποτελέσματα είχαμε. Είχαμε μία ακόμη νίκη για τον Αστέρα 2-0 με δύο κολτουριέρα κόντρα στα Γιάννενα. Ο Αστέρας ο οποίος αθόρυβα έχει κάνει μια εντυπωσιακή ρελάνση σε αυτό το σημείο του παραθλήματος έχει φτάσει τους 32 βαθμούς με σερή νίκες και έχει ανέβει στην τέταρτη θέση η ομάδα της Αρκαδίας που μπορεί να μην έκανε το καλύτερο να το ξεκίνημα αλλά κάνει την αντιπίθεσή της και επίσης είχαμε και μια ισοπαλία στη Θεσσαλία Βόλος Ιωνικός 1-1 με τον Μάντζι να σκοράρει για τον Ιωνικό, που είναι νέο μεταγραφικό απόκτημα για την ομάδα τη Νίκαια, και να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με την νέα του ομάδα. Ε, η δράση του Super League συνεχίζεται. Έχουμε και αυτό το τρίμερο πάλι αγωνιστική, την 22η. Αύριο δύο παιχνίδια, Πανετολικός Παζιάννενα και Άρης Βόλος. Την Κυριακή, Άικα Απόλλων Σμύρνης, Ιωνικός Ολυμπιακός και το Ντέρμπι. Πάοκ Παναθηναϊκός. και επίση το Λαμία Στέρα Τρίπολη, τέσσερα μάτια την Κυριακή. Και τη Δευτέρα κλείνει η αγωνιστική με το παιχνίδι Ατρόμητο Όφη. σε δράσει στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα δεν είχαμε, γιατί υπήρχε μια άτυπη διακοπή. Και λέω άτυπη, γιατί δεν είναι μια διακοπή που υπήρχε στο επίσημο καλεντάρι Αλλά την εκμεταλλευτήκαν οι ομάδε στα μεγάλα πρωταθλήματα. Ε, Καθώ είχαμε παιχνίδια για την προγραμματική ζώνη του Μουντιάλ σε Ασία και σε Λατινική Αμερική και φυσικά συνεχίζεται για το Κοπάφρυκα, όπου πλέον γνωρίζουμε το ζευγάρι του μεγάλου τελικού την Κυριακή το βράδυ και είναι σε Μεγάλη Αίγυπτος, ένα παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που εστιάζει κυρίως σε δύο ποδοσφαιριστές, ένας για κάθε ομάδα φυσικά και δεν είναι άλλη από τον Σαντιό Μανέ και τον Μοχάμετ Ζαλάχ, συμπαίκτε στη Λίβερπουλ. Έτσι κι αλλιώ ήταν δύο παίκτε που αποτελούσαν τα λαμπρότερα αστέρια αυτού του τουρνουά. Και θα τα πούνε τώρα στον μεγάλο τελικό. Ε, με έπαθλο φυσικά το του τρόπο του κυπέλου Εθνών Αφρική. Ένα από του δύο θα γυρίσει στο ε, προποντικό κέντρο τη Λίβερπουλ με το κύπελο στα χέρια. Η Σενεγάλη για δεύτερη συνεχόμενη φορά στον τελικό τη διοργάνωση. Είχε πάει και το 2019, είχε χάσει το τρόπιο από την Αλγερία. Η Αιγύπτος, ε, τα έχουμε ξαναπεί, είναι η πολύ του θεσμού και θέλει ε, να φτάσει σε μία ακόμη επιτυχία, κυρίαρχη ομάδα της Αφρικής. Ε, να δούμε πώς έφτασαν αυτές οι ομάδες στον τελικό. Καταρχάς, χθε είχαμε τον δεύτερο ημιτελικό. Η Αίγυπτος απέκλεισε το Καμερούν, που, ήταν η ομάδα που, είναι η ομάδα που διοργανώνει το τουρνουά. Χρειάστηκε να φτάσουμε στα πέναλντι για να περάσει η παρέα του Σαλάχ από του Καμερουνέζου, το από τα δάμα στα λιοντάρια όπω είναι το παρατσούκλι του. Ε, μια τραγική για το Καμερούν. Χάθηκαν τρία πέναλντι συμβολικά για του και το τρίτο, το τρίτο από αυτά που χάθηκαν μάλιστα ήταν και άστοχο το καμερούν το οποίο λύγησε από το βάρος της πίεσης και της σημασία αυτού του αγώνα το καμερούν που είχε πάρει το 17. Το τρόπαιο κόντρα στην Αίγυπτο, ο Σαλάχ φτάσει το 17 μέχρι την πηγή με την Αίγυπτο δεν είχε πιει νερό, θέλει να το αλλάξει αυτό τώρα ο σούπερ άρρωστη τη Λίβερπουλ και από του πιο φορμαρισμένου παίχτε αυτή τη σεζόν και όχι μόνο. Ε, παρουσία και του Σαμουέλετο, μάλιστα, ο ημιτελικό, χθε το βράδυ, στο Καμερούν, αλλά δεν είχε ευτυχική κατάληξη για τη χώρα του. Αυτό ο ημιτελικό. Και σε μεγάλη νίκησε την Μπουρκίνα Φάσο με 3-1, στον άλλον ημιτελικό, με τον Μανένα Κοράρη στο τέλο. Επίση, σκόραρε και ο Ντιέγκα αλλά και ο Ντιαλό όλα τα γκολ τη Ενεγάλη από το 70 και μετά, όλα τα γκολ γενικά του παιχνιδιού από το 70 και μετά, είχε μειώσει προσωρινά σε 2-1 η Μπουρκίνα Φάσο με τον Τουρέ. Αλλά ε, μέχρι εδώ έφτασε, έκανε την υπέρβασή τη. Η ομάδα που έχει σαν κορυφαίο αστέρι τον Μπερτράν Τραωρέ τη Αστων Βίλα. Θα παίξει πάντω στο μικρό τελικό κόντρο του Καμερούν που είναι αύριο, Σάββατο, στι 18.00. Η Αίγυπτο πάντω που γενικά ε, Συνεχώ σε αυτό το τουρνουά χρειάζεται να περάσει την κανονική διάρκεια των αγώνων για να πάρει προκρίσει. Ε, στο πρώτο γύρο, στη φάση των 16, το πρώτο knockout γύρω, ε, πάλι πήρε πρόκριση στα πέναλντι, κόντρα στην ακτή Ελεφαντοστού που είχαμε ξαναπεί ότι ήταν από τι πιο πλήρε ομάδε αυτού του τουρνουά. Και σίγουρα αποτελεί έκπληξη το ότι έμεινε νωρίς, τόσο νωρί έξω. Εντάξει, βέβαια, τη έτυχε ένα ντέρμπι στου 16. Δεν είχε εύκολη αποστολή κόντρα στην Αίγυπτο. 0-0 η κανονική διάρκεια. Ενώ και στα προημιτελικά η παρέα του Σαλά χρειάστηκε την παράταση για να λυγίσει το Μαρόκο που προηγήθηκε μάλιστα στο, στο σκορ με πέναλτι του Μπουφάλ. Αλλά ο Σαλά στο 53 ισοφάρισε και ο Χασάν στο 100 λεπτό. Όχι ο Χασάν που έπαιζε τον Ολυμπιακό, άλλο Χασάν. Ε, έδωσε την νίκη και την πρόκριση τελικά στου Αιγύπτιου. Όσο για τη Σενεγάλη, πριν από την Μπουρκίνα Φάσο, είχε αποκλείσει την σημερινή Γουινέα που ήταν από τις εκπλήξεις και αυτή του τουρνουά, έφτασε μέχρι τα πρώιμη τελικά. Την νίκησε με 3-1, όπως νίκησε και την Μπουρκίνα Φάσο, στα, στα πρώιμη τελικά, στα ημιτελικά την Μπουρκίνα Φάσο. Και α, στην φάση των 16 νίκησε το πράσινο ακροτήρι σε, ένα, σε, μια μάχη των δύο παικτών του Ολυμπιακού, του Σισε και του Γκάρι Ροντρίγκε. Πάλι σκόρερ ο Μανέ, ο οποίο έχει τρία γκολ, αν δεν κάνω λάθο, σε αυτή τη διοργάνωση. Πρώτο κόρηνο Bakar του Καμερούν και δεύτερο πάλι από το Καμερούν ο Εκαμπή. Μάνε, όντω έχει τρία γκολ, ναι. Έχει και δύο ασίστ. Κάνει γενικά πολύ καλό τουρνουά ο στάρ τη Λίβερπουλ. Και κάπω έτσι λοιπόν. Αυτή ήταν η πορεία των δύο φιναλίστ. Και την Κυριακή το βράδυ υπάρχει ο μεγάλο τελικό ξαναλέω σε μεγάλη Αίγυπτο ε, στη... ε, στην Ελλάδα. Δεν, κάποιο ελληνικό κανάλι δεν καλύπτει το τουρνουά, αλλά για όποιον ενδιαφέρεται, ε, οι αγώνε μεταδίδονται ζωντανά από το κανάλι τη Ομοσπονδία Ομοσπονδίας τη της Αφρική, SAF TV, CAF TV, αν πληκτρολογήσετε, ε, με αγγλική περιγραφή. Ε, στο YouTube, όποιος ενδιαφέρεται την Κυριακή το βράδυ, μπορεί να το παρακολουθήσει μέσω live streaming στο YouTube ε, σίγουρα μεγάλο παιχνίδι μπορεί το κύπελο Αφρικής εδώ στην Ευρώπη να μην έχει την ίδια προβολή που έχουν φυσικά τα Μουντιάλ, τα Euro, αλλά ε, δεν πάει να είναι μια πάρα πολύ σημαντική διεθνή διοργάνωση. Πάντω μέσα σε αυτήν την εβδομάδα είχαμε και κύπελο Ισπανία στην διεξαγωγή τη προμητελική φάση που ήταν ο τελευταίο γύρο όπου είχαμε νοκάουτ παιχνίδια. Στα ημιτελικά ξεκινάνε οι διπλέ αναμετρήσει. Έτσι κι αλλιώ το φετινό κύπελο Ισπανία μα επεφύλαζε αρκετέ εκπλήξει γιατί στην προμητελική φάση για παράδειγμα δεν συμμετείχε ούτε η Σεβίλη, ούτε η Ατλέτικο, ούτε η Μπαρσελώνα. Μία ακόμη όμω είδαμε χθε το βράδυ με τον αποκλεισμό τη Real Madrid's από την Atletic η οποία βρήκε το χρυσό γκολ και επικράτησε με 1-0 στο 89 τη αναμέτρηση με τον Άλεξ Μπερεγκέρ, Πάρα πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραία ατομική προσπάθεια. Ε, η Μπιλμπάου, η οποία έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο στο φετινό κύπελο Ισπανία, γιατί μετά την Παρσελώνα που την απέκλεισε στην παράταση με 3-2, απέκλεισε και την Ρεάλ Μαδρίτη. Στο βράδυ και είναι στα τελικά. Ε, για τη Real ήταν ένα πάρα πολύ κακό παιχνίδι. Η Bilbao και ο Μαρθελίνο έκαναν μάτ πραγματικά στον Αντσελότη, για όποιον το παρακολούθησε. Ήταν εξαιρετικά στημένοι στον αγωνιστικό χώρο. Πρέσαραν παντού. Δεν άφησαν τα του τη Real Madrid να παίξουν το ποδόσφαιρο που ξέρουν. Ε, και η αλήθεια είναι ότι πολλέ φορέ όταν παίζει συνεχόμενα παιχνίδια με μια ομάδα, κάποια στιγμή θα την πατήσει. Το λέω αυτό γιατί ε, τι τελευταίε εβδομάδε η Real έχει παίξει τέσσερι φορέ με την Bilbao, δύο ε, για το πρωτάθλημα. Μία τον τελικό του Ισπανικού Super Cup Σαουδική Αραβία, το οποίο το κέρδισε με 2-0 και πήρε το πρώτο τρόπο του σεζόν. Και το χθεσινό βραδινό για το κύπελο. Ε, υπάρχουν ελαφρυντικά βέβαια για τον Αντζελότη, δεν είχε τον Μπεντζεμά ε, διαθέσιμο. Οι Λατινοαμερικάνοι ήρθαν από πάρα πολύ μεγάλο ταξίδι ε, γιατί ήταν στι υποχρεώσει ε, των ομάδων του. Και μιλάω κυρίω για του Βραζιλιάνου που έπαιξαν για τον Βινίσιο, για τον Καζεμίρο, για τον Ροντρίγκο. Ήταν με τι υποχρεώσει τη Εθνική Βραζιλία. Μέχρι πριν από μερικά 24 ώρα έπαιζαν στη Λατινική Αμερική και ξαφνικά βρέθηκαν στον Μπιλμπάο για να παίξουν παιχνίδι και πέλου Ισπανία. Νοκάο παιχνίδι. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Αλλά ε, για να μην παίρνει πάντα τα φώτα ο ηττημένο όσο σπουδαίο όνομα και να έχει, πραγματικά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην Μπιλμπάο, η οποία τα τελευταία χρόνια είναι συνέχεια εκεί, διεκδικεί τίτλου. Ε, δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει εκτό από εκείνο το, α, uh, Super Cup που είχε πάρει πέρσι και κοντρά στην Μπαρτσελώνα για όποιον θυμάται και ένα ακόμη Super Cup που είχε πάρει το 2015 ξανά κοντρά στην Μπαρτσελώνα θυμίζω ότι πέρσι η Bilbao είχε παίξει μέσα σε λίγες ημέρες δύο τελικούς κυπέλου Ισπανίας ένα από τα πολλά παράδοξα που έφερε ο κορονοϊός uh, και αυτό γιατί ο τελικός του 2020 δεν έγινε ποτέ τη σεζόν 19-20 και μετατέθηκε για την επόμενη χρονιά. Είχε περάσει η Bilbao και στου δύο τελικού, και το 20 και το 21, και έχασε τον έναν από την Σοσιεδάδ και τον άλλον από την Μπαρτσελώνα. Θέλει τώρα να περάσει το εμπόδιο τη Βαλένθια, γιατί με αυτήν κληρώθηκε σε δίπλες αναμετρήσεις, Θα είμαι τελικά, για να φτάσει ξανά σε ένα τελικό κυπέλο και αυτή τη φορά να χαμογελάσει. Το άλλο ζευγάρι είναι το Ράγιο Βαγεκάνο Μπέτη. Και η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινούσε η σεζόν, κανεί δεν θα έβαζε το χέρι του στη φωτιά για τον σχηματισμό αυτή τη τετράδα στο κύπελο Ισπανία. Αρκεί να σα πω πω πέρα από τη Βαλένθια που έχει πάρει η κύπελο το 19 με τον Μαρθελίνο στον Πάγκο, που είναι τώρα προπονητή τη Bilbao και καλείται να αποκλείσει την παλιά του ομάδα για να βρεθεί αυτό στον τελικό, η Bilbao μπορεί να είναι η ομάδα που είναι δεύτερη σε κατακτήσει κυπέλων Ισπανία, έχει 23 και παρά το ότι είπαμε προηγουμένω για τι παρουσίε τη στου τελικού διαδοχικού, έχει να το κατακτήσει από το 1983 ή 84 αν δεν κάνω λάθος. νομίζω 83, το, το κύπελο Ισπανίας. Ε, σχεδόν 40 χρόνια μετά θέλει να το κερδίσει και πάλι. Ε. Πολύ μεγάλη υπόθεση, για το βασικό ποδόσφαιρο θα είναι. Η Μπέτις, ε, τελευταία φορά που το είχε πάρει ήταν το 2005 και γενικά έχει δύο κατακτήσεις κυπέλων Ισπανίας μόνο, ε, η Βέτις η οποία διέλυσε τη Σοσιαδάδα πραγματικά χθε, στο Ανοέτα μάλιστα, εκτό έδρα με 4-0 με δύο γκολ από τον με ένα του ε, Γιουλιάν Χωσέ και ένα του Ρουίμπαλ. Ε, είχε πάρει, λοιπόν, το 2005 τελευταίο τη ε, τρόπεο, η Ρεάλ Βέτις. Και μάλιστα το αξιοσημείωτο είναι ότι και τότε σε σύνθεσή τη, σε έναν τελικό που τον έδωσε κόντρα στον Σασούνα του Παύλο Γκαρσία, νυν προπονητή του Πάουκ Β, και τότε σε σύνθεσή τη υπήρχε ο Χακίν. Χωακίν Χακίν Τσάντσεθ, αϊθαλή, νομίζω ότι όμω αυτή είναι η τελευταία του σεζόν, όπω έχει δηλώσει. Ε, τι πιο ωραίο, τι πιο όμορφο να, ξανακλεί, να κλείσει την καριέρα του ξαναπηγαίνοντα με την Real Betis σε ένα τελικό κυπέλο Ισπανία πραγματικά. Ένα παίχτη. Θρύλος για το ισπανικό ποδόσφαιρο πλέον μεγάλη μορφή. Ε, και η Ράγιο Βαγιακάνο βέβαια νομίζω δεν ε, χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα γνώστης κάποιος για να φανταστεί πως ποτέ δεν έχει κατακτήσει κύπελο Ισπανίας και μάλιστα όχι μόνο αυτό, είχε 40 χρόνια να βρεθεί σε ημιτελικά όπως βρίσκεται φέτος. Η Ράγιο η οποία απέκλεισε την Μαγιόρκα, νίξε με ένα 0, η Βαλένθια απέκλεισε την Κάντιθ, νίξε με 2-1 και έτσι σχηματίστηκαν αυτά τα ζευγάρια Απροσδόκητα ζευγάρια, θα λέγαμε στο ξεκίνημα σεζόν των ημιτελικών. Και η Βαλένθια, βέβαια, μην νομίζετε, πριν από το 19 που το είχε πάρει ε, με τον Μαρθελίνο προπονητή, είχε, το είχε πάρει τελευταία φορά το 8. Επομένω, ε, εντάξει, και η Βαλένθια δεν είναι ένα κλαμπ που τα τελευταία χρόνια ε, κατακτά συχνά τίτλου. Δεν έχει καμία σχέση με την ε, τρομερή και φοβερή ομάδα που θαυμάσαμε όλοι μα στι αρχέ, στα τέλη των και στι αρχέ του 2000 με, τους, με, τα πρωταθλήματα, με τις σειρές συμμετοχές στους τελικού Champions League κτλ. και γενικά επειδή κάνει μια σεζόν με σκαμπανεβάσματα, δεν έχει βρει το ρυθμό τη. Ε, και για αυτήν θα είναι τεράστια υπόθεση να φτάσει σε ένα τελικό κύπελο Ισπανίας και να διεκδικήσει τρόπαιο. Γενικά τα κύπελα έχουν αυτή την ομορφιά, μα μας χαρίζουν εκπλήξεις, δίνουν τη δυνατότητα σε ομάδες που δεν διεκδικούν κάθε μέρα τρόπια να το κάνουν και μεγάλο ρόλο φυσικά έπαιξε και το ότι το κύπολο Ισπανία τα τελευταία χρόνια έχει αυτό το σύστημα διεξαγωγή με τα μονά παιχνίδια μέχρι και τα προημιτελικά και γι' αυτό το λόγο έχει, έχουν σημειωθεί και πολλέ εκπλήξει. Με ενδιαφέρον λοιπόν περιμένουμε τα ζευγάρια των ημιτελικών του κυπέλου. Τα πρώτα παιχνίδια είναι την ερχόμενη εβδομάδα, 9 και 10 Φεβρουαρίου. Και, τα... και η είναι στι αρχέ Μαρτίου, 2 και 3 Μαρτίου και τελικώ 23 Απριλίου.

μιλήσουμε για μεταγραφέ, μια και ολοκληρώθηκαν οι μεταγραφέ, όχι σε όλε τι χώρε βέβαια. Σε μερικέ χώρε το μεταγραφικό παράθυρο είναι ακόμη ανοιχτό, όπω στην Τουρκία, και μπορεί να προκύψουν και εκεί κάποιε ενδιαφέρουσε κινήσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν πλήξαμε σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου. Έγιναν πολλά deals που έτσι αξίζουν να τα αναφέρουμε. Έχουμε μπει κάποια βέβαια και στι προηγούμενε εκπομπέ, αλλά τώρα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα από τα μεγάλα προαθλήματα και τις ενδιαφέρουσε κινήσει που έγιναν. Ε, Καταρχά, όλα τα βλέμματα σε αυτό το παζάρι έτσι κι αλλιώ ήταν στραμμένα στη Newcastle, στο πρώτο μεταγραφικό παράθυρο υπό τη νέα ιδιοκτησία, υπό την ιδιοκτησία των Αράβων, με την ετικέτα του πλουσιότερου κλαμπ στον κόσμο πλέον η Νιουκάστλ. Δε... Θα δε... υπάρξουν αντικειμενικέ του... <σουσίλει> το μεταγραφική περίοδο του το ότι δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα μπαμ αρευτός από κατασκευές το πολύ μάλλον το Κάστιλ είναι ακόμη μάχεται ακόμη για την κυρία της Premier League ε, νομίζω όλοι περίμεναν πως θα είναι κάπως θα κάνει υπερβολές, δεν θα κάνει κάποιες τεράστιε μεταρακτικές εκπλήξεις, αλλά Παρά το γεγονό ότι μπορεί να μην έκανε το πολύ μεγάλο μπαμ, η Νιουκάστρελ πρέπει να σα πω ότι ξόδεψε περισσότερο από 100 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν το κλαμπ που δαπάνησε τα περισσότερα χρήματα σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Ε, και η αλήθεια είναι ότι προχώρησε σε κάποιες δημιουργίες, παίρνοντας παίκτες έμπειρους που γνωρίζουν πολύ καλά το πρωτάθλημα, την Premier League, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, να αναβαθμίσουν το ρόστερ και να τις δώσουν πολυπόθετη σωτηρία στο τέλος. Και αυτό μετά να αποτελέσει εφαλτήριο για την εκτόξευσή τη από τη στιγμή που Λεφτά υπάρχουν και η Νιού πλέον έχει μεγάλε φιλοδοξίε. Πρέπει όμω να εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία. Συν το ότι έκανε μια κίνηση εντυπωσιασμού και αυτή κίνησε και ένα μήνυμα ότι ίσω και για αυτά που έρχονται. Ε, αναφέρουμε στον Προύνο Γκίμαρα, τον οποίο τον ήθελαν πολλά σημαντικά κλαμπ στην Ευρώπη, τον πρώην χάφτη Λιόν, αλλά τον έκανε δικό τη η Νιού με ένα ποσό ε, κάτι πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ ή κάποια bonus. Ε, και μάλιστα σήμερα πήγε ο Γκυμαράη στο Νιούκασλ γιατί ήταν με την εθνική Βραζιλία. Υποχρεώσει τη Ελεσάου για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Και φωτογραφήθηκε και υπέγραψε και το σύμβολο του και παρουσιάστηκε. Οι άλλε μεταγραφέ τώρα, τέσσερι, ήταν μεταγραφέ Άγγλων παιχτών. Ξαναλέω που ξέρουν πολύ καλό πρωτάθλημα. Οι δύο ήταν ήδη γνωστέ. Ο Τρίπιερ, ο δεξιό Μπακ που γύρισε από την Ισπανία και την Ατλέτικο. Και ο Γουντ, μια μεταγραφή για την οποία και, στην οποία αναφερθήκαμε και στην προηγούμενη εκπομπή Προξένησε κάποιε απορίε για το στυλ παιχνιδιού, για το ότι είναι ένα υψηλό όμω που το, το στυλ του ταιριάζει κυρίω σε αυτό τη Μπέρλι από όπου προέρχεται, με τι γιώμε, τι μεγάλε μπαλιέ κτλ. Γιατί είναι ένα παίκτη πολύ καλό στον αέρα. σω διαφορετικό ε, στο στυλ που θέλει και στη φιλοσοφία που θέλει να περάσει ο Έντι Χάους στη Newcastle, αλλά δεν πάβει να είναι ένα παίκτη που ξέρει πώ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, έχει πολλά, πολύ καλά στατιστικά. Ε, όμω ότι αγωνιζόταν τόσο καιρό σε μια μικρομεσαία ομάδα τη κατηγορία όπω η Μπέρνλι. Και ελπίζω στη Newcastle ότι θα βοηθήσει. Και άλλοι δύο είναι ο Matt Target ο οποίο ήρθε δανεικό αρχικά από την Aston Villa με οψίον αγορά βέβαια. 27χρονο αριστερό back, βασικό στη Villa ε, όλο αυτόν τον καιρό μέχρι να έρθει ο Λουκαντίν. Στην ομάδα του Μπέρμιγχαμ. Πλέον στη Νιούκαστλ, ένα παίκτη που μπορεί φυσικά να αναβαθμίσει την αριστερή πλευρά και ο άλλος είναι ο Dan Bern, ο κεντρικός αμυντικός που ήρθε από την Brighton και αυτός πολύ καλός στον αέρα, ένας από τους αμυντικούς που έχουν ξεχωρίσει, όχι η πρώτη επιλογή των καρακαξών στο μεταγραφικό παζάρι, η Νιούκαστλ παραλίγο στο τέλο να μην πάρει και αμυντικό. Έχασε πάρα πολύ χρόνο κυνηγώντα την περίπτωση του Μπότμαν από τη Λίλ, κυνηγώντα την περίπτωση του Ντιέγκο Κάρλο από την Σεβίλη. Οι ομάδε αυτέ δεν ήθελαν να παραχωρήσουν του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστές μέσα στην σεζόν και έτσι η Νιούκαστλ κατέληξε στην περίπτωση του Μπέρν, ο οποίο πρέπει να σα πω ότι είχε γεννηθεί στο Μπλάιθ λίγα χιλιόμετρα βόρεια του Νιούκαστλ και έχει δηλώσει πω για αυτόν ήταν ένα όνειρο ζωή να φορέσει τη φανέλα τη ομάδα. Ο Μπέρν, ο οποίο λέω παραλίγο να πάρει κανένα αμυντικό γιατί ανακοινώθηκε λίγη ώρα πριν εκπνεύσει η μεταγραφική περίοδο. Παρά το γεγονό ότι είχε γίνει γνωστό ότι είχε η Νιούκαστλ μαζί του κάποια 24 ώρα πριν. Όπω και να έχει, το πρόσημο νομίζω είναι θετικό για την ομάδα. σω μπορούσε να κάνει μια-δυο ακόμη προστίκε. Νομίζω ότι χρειαζόταν ένα παίχτη να παίζει περιφερειακά και κυρίω προ τα δεξιά και να μπορεί να αγωνιστεί και φόρ. Γι' αυτό ήθελε και τον νικητή και τη ΡΕΜ σε ένα ταλαντούχο φόρ που ίσω να μην είναι ακόμη βέβαια έτοιμο να κάνει το μεγάλο βήμα για την Premier League. Κυνήξε και την περίπτωση του Λίγκαρντ, αλλά United μετά από τα όσα έγιναν με τον Greenwood και την καταγγελία από τη σύζυγό του ε, δεν ε, ήθελε να τον αφήσει η United να φύγει, αλλά νομίζω ότι και με αυτές τις προσθήκες, εάν ε, μπορέσουν να προσαρμοστούν γρήγορα στην ομάδα και στη φιλοσοφία του Χάου, μπορεί η Νιούκαστλ να σώσει την κατηγορία. Ε, καμία άλλη ομάδα από αυτές που μάχονται για την κατηγορία, οτι η Watford ούτε η Norwich, ε, ούτε η Μπέρλι φυσικά δεν έκαναν εντυπωσιακέ μεταγραφέ. Αν και η Μπέρλι πήρε τον Βέχορστ για να αντικαταστήσει το Wood, παρόμοιου παίκτης, τον Γουτ, παρόμοιο στυλ παίχτη, τον Ολλανδό επιθετικό τη Βόλσμπουργκ και η Βότφορντ έκανε κάποιε αξιοσημείωτε κινήσει. Ε, η Εύερτον βέβαια ξεχώρισε που δεν έχει ξεμπερδέψει με την υπόθεση υποβιβασμό και σωτηρία με τι προσθήκε στο τέλο του Φαντεμπέκ και του Ντέλε Άλλη που ψάχνουν και οι δύο ένα restart στην καριέρα του. Η Τότεναμ, για να μείνουμε Αγγλία, ε, είδα αρκετέ πόρτε να κλείνουν. Η ε. τότε να οποία ενδιαφέρθηκε και για τον Λουί Δία που κατέληξε στη Λίβερπουλ και για τον Αντάμα Τραωρέ που κατέληξε στην Παρσελώνα. Τελικά στο φινάλε των μεταγραφών πήρε δύο παίχτε πακέτο από τη Γιουβέντου, τον Κουλουσεύσκι και τον Μπετανκούρ Δεν του ήθελε η Γιουβέντου, δεν του υπολόγιζε ιδιαίτερα ο Αλέγκρι. Δεν είχε πρόβλημα να του παραχωρήσει. Στην τότε θέλουν να κάνουν τη διαφορά. Ένα χαφ που τον έψαχνε η Τότεναμ και ένας δεξιός Εκστρέμ που μπορεί να παίξει και όλη την πλευρά. Η Τόντα Μιοπή έχει αρκετέ αποχωρήσει παικτών. Έδωσε και τον Μπράιαν Χιλ δανεικό στη Βαλένθια. Έδωσε και τον Εντομπελέ δανεικό στη Λιόν τελικά με μια εξωφρενική ρήτρα, 65 εκατομμύρια αν δεν κάνω λάθο, ε, για αγορά. Να, αν θέλει να αγοράσει, δηλαδή η Λιόν. Ε, έδωσε και τον Τελεάλη στην Εύερτον που ξαναλέω ότι ψάχνει το restart ο συγκεκριμένο ε, Και πήρε αυτού του δύο παίχτε, όπω είπα και προηγουμένω. Το Λουί Δία τον πήρε η Λίβερπουλ. Πολύ μεγάλο deal για την ομάδα του Γιούργεν Κλόπ. Ένα παίχτη που έχει τρίπλα, έχει έκρηξη, έχει ταχύτητα. Ε, ξεχώρισε και φέτο στο Champions League. Ξεχώρισε και πέρσι στο Copa America με την Κολομβία. Έχει βάλει και ένα εντυπωσιακό γκολ. Θα ταιριάξει στο, στη φιλοσοφία του Γιούργεν Κλόπ στη Λίβερπουλ. Παίζει στα άκρα. Στη θέση του Μανέ μπορεί και του Τσαλάχ. Η Λίβερπουλ που έψαχνε καιρό ένα ποδοσφαιριστή για τη συγκεκριμένη θέση, για να μπορεί να γίνεται ένα rotation και να προσθέσει περισσότερο βάθος στον πάγκο της. Και τον έχει τώρα στο πρόσωπο του Λουίς Δία, 40 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή από την Πόρτο. Πολύ δυνατό χτύπημα από την Λίβερπουλ από Αγγλία. Τα είχαμε πει και την άλλη φορά για τις μεταγραφές της Villa, που και αυτή ήταν αρκετά δραστήρια, με Κουτίνιο, με Ντιν, με Όλσεν και με Τσέιμπερς. Ε, από Αγγλία νομίζω δεν αξίζει να σταθούμε σε κάτι άλλο. Θα πάμε στην Ιταλία. Στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε πολύ για τη μεταγραφή του Βλάχοβιτς και το τι σημαίνει αυτό ξανά για την αντιπαλότητα Φιωρεντίνα Γιουβέντου. Ε, η μεταγραφή του Βλάχοβιτ, μάλιστα ο πρόεδρο τη Φιωρεντίνα, ο Ρόκο Κομίσο, έκανε κάποιε δηλώσει πριν από λίγε μέρε για τον Βλάχοβιτ, λέγοντα πω ο παίκτη αυτό απέρριψε όποια πρόταση του παρουσιάζαμε. Το είχε κάνει ξεκάθαρο έτσι κι αλλιώ ότι δεν θα ανανεώσουμε τη Φιωρεντίνα συμβόλαιο του έλεγε το 23. Ε, του φέραν προτάσει από ομάδε από την Αγγλία, τι απέρριψε. Ήταν ξεκάθαρο ότι θέλει να πάει στη Γιουβέντου, αλλά είπε έχει χαρακτηριστικά ότι ο το στόχο του ήταν να μείνει ελεύθερο για να καταστρέψει οικονομικά την Φιωρεντίνα. Εντάξει, οργισμένοι οι άνθρωποι τη Φιωρεντίνα με τον Βλάχοβιτ, δεν το συζητάμε. Οργισμένοι και οι οπαδοί. Κάπου διάβασα ότι με 20 ευρώ κάποια καταστήματα στην Φλωρεντία σβήνουν το όνομα του Βλάχοβιτ από τι φανέλε και βάζουν. Το όνομα κάποιου άλλου παίχτη αναμενόμενε αντιδράσει αυτέ, λόγω και τη του μίσου που υπάρχει από την πλευρά τη Φιωρντίνα για την Γιουβέντου. Ο Βλάχοβιτ που δεν πήγε μόνο στο Τωρίνο, τον ακολούθησε και ο Ντένι Ζακάρια, ένα χάφ που το ήθελαν πολλέ ομάδε τη Premier League και γενικά αρκετέ και ομάδε ευρωπαϊκέ. Από την Gladbach έμενε ελεύθερο το καλοκαίρι, γι' αυτό τον πήρε τόσο φθηνά η Γιουβέντου. Η Ιουβέντους τον πήρε με 5 εκατομμύρια συν 3 με μπόνου. Πολύ καλή περίπτωση χάφ και φυσικά μεγάλη ευκαιρία για την Γιουβέντου με τόσο λίγα χρήματα. Έτσι κι αλλιώ χρειαζόταν μια αναβάθμιση Γιουβέντου στη μεσαία γραμμή. Και στην επίθεση δεν το συζητάμε με τον Βλάχοβιτ που θα κάνει ντεμπούτο, πολύ αναμενόμενο, ε, λογικά το, την Κυριακή το βράδυ, το Γιουβέντου Ελά Βερόνα. Στην Ιταλία, Ιντερ μετά τον Κόζεν πήρε και τον Καϊσέδο, για να έχει και μια εξαλή στην επίθεση. Τα είχαμε πει και την άλλη φορά. Η Μίλαν πήρε ένα ταλεντάκι από τη Σερβία, τον Λάζετιτ από τον Ερυθρό Αστέρα με 4 εκατομμύρια, 18 χρονών. Μιλάνε τη που στη γραμμή κρούση έχει του Ιμπραήμοβι και Ζηρού, που είναι σε προχωρημένη ποδοσφαιρικά ηλικία και κανεί δεν ξέρει του χρόνου αν θα βρίσκονται στο Μιλάνο. Η προσεχή αντίπαλο του Ολυμπιακού στα playoff του Europa League για τα Λάντα πήρε δύο παίχτε, τον Ζερεμί Μπογκά από τη Σασουόλο, πολύ καλό εξτρέμ ιβοριανό, και τον Μιχάηλα, ο οποίο είναι μέσο από την Πάρμα, Ρουμάνο. Έγινε γνωστό πω εκτό ευρωπαϊκή λίστα άφησε τον Γιώργη Πίλησιτ που ακόμη μια φορά παλεύει με την κατάθλιψη. Δυστυχώ ο Σλοβαίνο Άσο, τον Μπεργκαμάσκι. Αλλά τη θέση του έχει πάρει ο Μπογκά που είναι ένα πολύ ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, ξαναλέω, και μπορεί να δημιουργήσει αρκετά ρήγματα και αρκετέ ζημιέ στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ε, τι άλλο από Ιταλία έτσι. Είχαμε πει για τι μεταγραφέ τη Ρώμα με Μέτλαντ Νάιλ και Σέργιο Ολιβέηρα. Αρκετέ μεταγραφέ βλέπω εδώ για την Τζένοα. Αρκετέ μεταγραφέ και για τη Σαμπντόρια. Όχι κάτι το πολύ σπουδαίο. Ο Παναγιώτης Ρέτσο πήρε μεταγραφή στην Ελλάδα Βερώνα από την Bayer Leverkusen. Είχαμε και την επιστροφή του Νάνι από το MLS του γνωστού Πορτογάλου Extreme. στην Ιταλία και στη Βενέτσια. Θα αγωνιστεί ο Νάνι. Ε, μαζί με την Νιούκαστλ, uh, νομίζω μεγάλη κερδισμένη των μεταγραφών είναι η Βαρκελόνα, η οποία κατάφερε και έκλεισε και τον Ομπάμε Γιάνγκ στο φινάλε του μεταγραφού σε μια ε, μετακίνηση που εξελίχθηκε σε θρίλερ. Ο Ομπάμε Γιάνγκ, ο οποίο την τελευταία μέρα των μεταγραφών μετέβη στην Βαρκελόνη, ε, όμω δεν βρισκόταν η χρυσή τομή με την Αρσενάλ και λίγη ώρα πριν εκπνεύσει η μεταγραφική περίοδο, όλα έδειχναν να χαλάνε και όλα έδειχναν πω ο Ομπάμε Γιάνγκ Τζάμπα και Βερεσέ στην Καταλονία. αλλά στο τέλο η Arsenal έκανε την κίνηση Μάτ και άφησε ελεύθερο τον Ομπάμε Γιάνκ. Φανταστείτε σε τι, πειθαρχικό σε τι μεγάλο πειθαρχικό παράπτωμα είχε πέσει ο Ομπάμε και πόσο πολύ δεν θέλανε να τον βλέπουν οι άνθρωποι τη Arsenal και ιδιαίτερα ο Αρτέτα, που στο τέλο τον άφησαν και ελεύθερο και τον χάρισαν στην Μπαρτσελώνα. Η Άρσενελ βέβαια αποχαιρέτησε με ένα πολύ ωραίο βίντεο τον Ομπάμε Γιάνκ. Τέσσερα χρόνια φορούσε τη φανέλα τη, προσέφερε πάρα πολλά. Με εξαίρεση τον τελευταίο χρόνο που ήταν φανεράντεφορμαρισμένο ο Γκαμπονέζο. Σίγουρα κρίνεται επιτυχημένο πολύ το πέρασμά από την Άρστα, αλλά φόρεσε και το Περιβραχιόνιο, χωρίς βέβαια επιτυχία. Ε, όσον αφορά όμως την Μπαρτσελώνα, είναι ένα μεγάλο upgrade, μια μεγάλη αναβάθμιση στην επίθεση, ε, γιατί έκανε αρκετές ενδιαφέρουσες κινήσεις σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο για να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης της και ο Φεραντόρε που πήρε από τη Σίτι και ο Αντάμα Τραωρέ που τον πήρε από τη Γούλου Δανικό με μια οψιόν στα 30 εκατομμύρια και ο Μπαμιγιάνγκ μπορούν να αλλάξουν την τριάδα μπροστά στην Παρσελώνα, να την αλλάξουν τελείω βασικά γιατί μπορούν να παίξουν από εδώ και πέρα αυτοί οι τρει. Θα δούμε πώ θα προσαρμόσει τα πλάνα του ο Τσάβη στου Μπλαουγκράνα, αλλά για παράδειγμα μπορεί να παίξει ο Τραωρέ δεξιά, ο Φεραντόρε αριστερά και ο Μπαμιγιάνγκ στην κορυφή από εκεί που η Παρσελώνα είχε άλλου τελείω πόδοσφαιριστέ στην επίθεση και βέβαια. Αποκτά και βάθο μεγάλο μπροστά. Γιατί ακόμα υπάρχει ο Ντεπάη, ακόμα υπάρχει ο Φάτι, ο, ο οποίο βέβαια θα μείνει αρκετό καιρό πάλι εκτό. Ο Ντεμπελέ είναι μια περίπτωση ιδιάζουσα και με όλα αυτά που, που έχουν γίνει και με τη φασαρία για το σύμβολο που δεν ανανεώνει και τι τελευταίε δηλώσει του Λαπόρτα. Δεν νομίζω να συνεχίσει στο καμπνού και δεν νομίζω να το ξαναδούμε με την φανέλα της Μπαρτσελώνα από εδώ και πέρα. Υπάρχουν και τα πιτσιρίκια που έχει δοκιμάσει ο, ο Τσάβη στην επίθεση, όπως ο Φεράντζου Κλά. Υπάρχει ο Μπρέθ που δεν τον έχουμε δει φέτος ιδιαίτερα. Πλέον αποκτά αρκετές λύσεις η Μπαρτσελώνα στην επίθεση. Και φυσικά μην ξεχνάμε και την επιστροφή του Ντάνι Άλβε στα 39 του πλέον ε, ο οποίο βέβαια δυσαρεστήθηκε σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στην Ισπανία γιατί δεν α, το συμπεριέλαβε ο Τσάβη στη λίστα την Ευρωπαϊκή, την Παρσελώνα, στη λίστα για τα παιχνίδια με την Νάπολη για το Europa League. Μόνο τρει από τι τέσσερι μεταγραφέ μπορούσε να συμπεριλάβει βάσει των κανονισμών και άφησε εκτό τον Ντάνι Άλβε. Βέβαια, ο Ντάνι Άλβε είναι ένα παίκτη καθοριστικό όχι μόνο μέσα στο γήπεδο αλλά και έξω από αυτό στα αποδητήρια και γι' αυτό άλλωστε το λόγο τον απέκτησε η Μπαρσελώνα. Η Σεβίλη συνέχισε τι δυνατέ κινήσει με την απόκτηση του Κορώνα και του Μαρσιάλ. Δύο παίχτε με του οποίου τονώνει πάρα πολύ την ευθετική τη γραμμή. Και η Βαλένθια δραστήριο στο μεταγραφικό μπαζάρι με τον Κέμερτα από τη Βασιλεία, τον Αμυντικό, και δύο δανικού, τον Ιλάη Μορίμπα από τη Λιψεία και τον Μπράιαν uh, Χιλ από την Τότεναμ. Uh, η Βιεράλ πήρε τον Λοσέλσο, ένα ακόμη παίχτη, τον ξεχάσαμε τον προηγουμένω, που έφυγε από την Τότεναμ σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο. Δανικό αρχικά. Ο Τζιωβάνι Λοσέλσο, ο οποίος, για τον οποίο ενδιαφέρθηκε και η Λιόν, τελικά πήρε τον Μπελέ. Ο Λοσέλσο, όταν πληροφορήθηκε ότι ενδιαφέρθηκε τη Βιγιαρεάλ, προτίμησε την ισπανική ομάδα. Ίσως του πάει περισσότερο το ισπανικό στυλ ποδοσφαίρου, θα το δούμε. Είναι μια πολύ καλή κίνηση για τη Βιγιαρεάλ, η οποία θυμίζω ότι αντιμετωπίζει τη Γιουβέντο στη Champions League και ήδη είναι πολύ βελτιωμένη. Και η Ατλέτικο ε, πήρε δύο παίχτε για τα άκρα τη άμυνα. Ο ένα βέβαια παίζει και σε άλλε θέσει. Ο Ντάνιελ Βά παίζει και στα δεξιά τη άμυνα, αλλά και ο Σχαφ, ο δανό πρώην παίχτη τη Βαλένθια. Και ο άλλο που πήρε είναι ο Ρεϊνίλντο Μαντάβα από τη Λίλ, ένα παίχτη που αγωνίζεται ω αριστερό μπακ. Αυτέ και οι κινήσει για την Ατλέτικο Μαδρίτη. Στη Γερμανία δεν είχαμε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσε κινήσει, προστίκε για κάθε ομάδα. Έλειψε δηλαδή η πολύ μεγάλη μεταγραφή στην, στην Bundesliga. Και από εκεί πέρα για να τελειώσουμε με τα μεγάλα ευρωπαϊκά πραγματικά, στη Γαλλία η Λιόν έχασε τον Μπρούνο Γκυμαράες ο οποίος πήγε στην Νιουκάστλ αλλά απάντησε με μεταγραφή δύο χαφ και όχι ενό, τον Μπελέ, που το είπαμε και του Φεβρ, ο οποίος, για τον οποίο ακούγονται πολύ καλά λόγια μπορούσε τη φανέλα της Μπρέστη, μέχρι πρώτη τον πήρε με 15 εκατομμύρια ε, και ξαναλέω ότι έπρεπε να καλυφθεί το κενό του Γκυμαράης και νομίζω ότι η Λιόν βάσει κινήσεων πάντα το κάλυψε με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα αν αυτοί οι παίχτες της βγουν θα πρέπει να περιμένουμε και να το δούμε. Και υπήρξαν και οι κινήσεις βέβαια στην Super League, εδώ στο δικό μας πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό να είναι αρκετά δραστήριος με την επιστροφή του Μανολά, με ε, τους που αποτελούν τα διαμαντάκια που θέλει ο Ολυμπιακός να του βγούνε σε βάθος χρόνου. Αναφέρομαι στον Φαντιγκά από την Παρή που ήρθε, τον Ταμπό από την Αν, τον Κέιτα από τις Ακαδημίες της Ρεάλ. Σύντος Ζωάο Καρβάλιο, ο οποίος ήρθε από την Ότιχαμ. μιλήσαμε γι' αυτό στην προηγούμενη εκπομπή, έκανε τον τεμπούτο τον Ολυμπιακό Βίτα, και σιγά-σιγά ο Πέτρο Μαρτίν θέλει να τον να συμπεριλάβει και στην πρώτη ομάδα για να λύσει ε, ένα μέρο από το δημιουργικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακό στα τελευταία παιχνίδια. Που βέβαια τώρα με την επιστροφή του Αγκιμπού και την επάνωδο σιγά-σιγά του Φορτούνη, ε, ελπίζει ο Πέτρο Μαρτίν να σταματήσει η δημιουργία να αποτελεί πρόβλημα για την ομάδα του. Μεταγραφή και για τον Παναθηναϊκό που πήρε τον Κατσίνοβιτ, έναν Χαφ από τη Σερβία, ο οποίο είναι διεθνή με την. Ε, εθνική του ομάδα. Έπαιζε την Bundesliga με τη Hoffenheim. Είναι πολύ καλή, δυνατή κίνηση για τον uh, Παναθηναϊκό. Για τα Χαφ. Ενίσχυσε τα Χαφ και για την ΑΕΚ με τον Φράνσον από την Νόρκεπινγκ, 28χρονο Σουηδό. Για τον Μπάουκ τα είχαμε πει: δύο μεταγραφέ. Ο Σάστρο, ο Μπάκ από την Ισπανία, τη Μαγιόρκα και ο Σοάρε, ο Χαφ από την Πορτογαλία και την Μορέι uh, ο Όφι πήρε τον Μπουζούκι από τον Παναθηναϊκό, τον Μανδάδρο, τον Φίλακα από τον Ατρόμητο και τον Φελίπε Βραζιλιάνο επιθετικό από την Sporting που είναι η πιο λαμπερή μεταγραφή του Όφι αυτόν τον χειμώνα. Άλλε μεταγραφέ αξιοσημείωτε, ίδιο του Άρη, με τον Τουκουρέ στα Χαφ, πολύ έμπειρο ο Ιβοριανό, από τη Λεγκανέ τον πήρε στα 30 του πλέον, και τον Πάλμα από την Ονδούρα. Ε, και από εκεί και πέρα, εντάξει και ο Ατρόμητος έκανε αρκετές κινήσεις. Έλλιγκ Μαρκ Τζοβάρας, Ροτάριου, Νάμπι, Άλιμπεκ και Μάριτς, όπως διαβάζω. Ο Βόλος, τρεις μεταγραφές, Κορέα, Άλχο και Σιέλις Δύο μεταγραφές για τα Γιάννενα, Στάνκο και Ποσνάνσκι. Για τον Απόλλωνα, Γιαννιώτα, Σίγνεβιτς, Ρόγνε, Γιακυμόφσκι, Σόρτσαν, Σίκινγκερ και Τσιψά. Πολλές μεταγραφές και για την ομάδα τη της Ριζούπολης. Μάρτενσον, Ανέστης, Λάρσον και Νταγκό για τον Πανετολικό. Πολλές από αυτές τις μεταγραφές είναι ήδη γνωστές εδώ και καιρό. Μπαγκουρά, Σιμών, Νινούα, Βέλιος για την Λαμία. Πήρε και τον Απόστολο Βέλιο για να ενισχύσει την επίθεσή της, όπως είδαμε. Και Μάντζης, Βαλέντε, Πλατέλας, Βίντμαρ, Μεταγραφέ για τον Ιωνικό σε ένα μεταγραφικό παζάρι στην Ελλάδα που εντάξει, μπορεί να μην είχε τι πολύ μεγάλε συγκινήσει, αλλά είδαμε δραστηριότητα για τι περισσότερε ελληνικέ ομάδε αρκετή. που ξεχωρίζουν το Σαββατοκύριακο, καθώ σιγά σιγά κλείνουμε. Ε, έχουμε το Πάοκ Παναθυμιακό ε, στην ε, Super League εδώ από Ελλάδα. Ε, αλλά και στο εξωτερικό έχουμε σπουδέ αναμετρήσει. Καταρχά, έχουμε αύριο στι 7 ε, Derby de la Madonina στην Ιταλία, Milan Inter, το Derby του Μιλάνο. Πολύ σημαντικό γιατί ε, οι δύο ομάδε έχουν απόσταση 4 βαθμών με την Inter να είναι στην κορυφή και τη Milan από κάτω. Βέβαια, η Inter έχει παιχνίδι λιγότερο. Επομένω, για τη Μίλαν είναι τελικό. Αν θέλει να διεκδικήσει το φετινό πρωτάθλημα αυτή η αναμέτρηση. Και την Κυριακή υπάρχει πολύ σημαντικό παιχνίδι στην Ισπανία: Μπαρσελόνα, Ατλέτικο, Μαδρίτη. Ε, με την Μπαρσελόνα να είναι, αν δεν κάνω λάθο, ένα βαθμό κάτω από την Ατλέτικο και να διεκδικεί την είσοδο στην Τετράδα. Μες καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι και για του Πλαογκράνα και για του Ροχιμπλάνκο. Και γενικότερα, τώρα με την επιστροφή στη δράση των κορυφαίων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε κυρίω τι ομάδε που έκαναν δυνατέ μεταγραφέ αυτό το χειμώνα, να κάνουν ντεμπούτο τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα και πώ θα ανταποκριθούν αυτά από εδώ και πέρα στο υπόλοιπο τη σεζόν και σε ποιο βαθμό θα βοηθήσουν τι ομάδε να εκπληρώσουν του στόχου του. Ε, υπάρχει σημαντικό παιχνίδι μπάσκετ απόψε το βράδυ, ο Ολυμπιακό στη Βιτόρεια κόντρα στην Μπασκόνια. Γενικά δεν μας πήγε η ελληνοϊσπανική μονομαχία αυτή την εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχασε με κάτω τα χέρια χθε από την Μπαρτσελώνα. Ο Ολυμπιακός έχασε από τη Ρεάλ την Τετάρτη το βράδυ σε ένα παιχνίδι που το πάλεψε πολύ μέχρι τα τελευταία λεπτά. Αλλά κάποιες επιλογές του στήχησαν στο τέλος. Κοίταξε πάντως τη Ρεάλ στα μάτια για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο Ολυμπιακός ο οποίο πρέπει οπωσδήποτε να ανακάμψει. Έχει κάνει μια μεγάλη κοιλιά και αυτό που του στήχησε περισσότερο ήταν, ήταν από τον Ερθρό Αστέρα μέσα στο ΣΕΦ. Γιατί εντάξει, μια ήττα από τη Real στην Ισπανία, τη λέσαι εντό προγράμματο. Υπήρξαν και ήττε από τη Φενέα Κωνσταντινούπολη και από τη Μακάμπη στο Ισραήλ. Αλλά είναι κρίμα γιατί ο Ολυμπιακό ξεκίνησε καλά. Ο Παναθωνακό απονοήσε με είναι εκτό στόχων στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακό ξεκίνησε πολύ καλά. Είναι κρίμα να βάλει σε κίνδυνο τη συμμετοχή του στην Οκτάδα με τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα. Γενικά είναι μεγάλο μαραθώνιο η EuroLeague. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια για το Φλεβάρη και το Μάρτι. Πάρα πολλά και τα ξαναβολή γι' αυτό ακόμη έχουμε δρόμο. Λοιπόν, ε, κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Δεν θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή, θα τα πούμε τη Δευτέρα πρώτα απ' όλα. Ε, ξαναλέω ε, και πάλι 7 Φεβρουαρίου στις 8, αυτή τη Δευτέρα που μας έρχεται, έκτακτη εκπομπή. Θα έχουμε εδώ τη Δήμητρα Λικογιάννη, την προπονήτρια της Γενική Ομάδας Βόλη της Αργυρούπολης, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, να μας μιλήσει για την ομάδα, για το Βόλη γενικότερα και για την επιτυχία της Αργυρούπολης να πάει στα play-off ανόδου για την pre -league. Επομένω, είναι χαρά μα που θα την έχουμε εδώ. Ε, από αυτή τη συχνότητα, εδώ θα μα ακούσετε. Για την ώρα, σα αποχαιρετώ. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Πάντα με υγεία, να περνάτε καλά ό,τι κάνετε. Και εμεί πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε. Γεια σα.